Οι οποίοι μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν κάνει τόσο σπουδαία καριέρα ως ο Στράτος Τζορτζογλου, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Μεγάλωσε στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός. Η μητέρα του, όταν τον γέννησε, ήταν μόλις 15 ετών. Η μικρή διαφορά ηλικίας τους κάνει τη σχέση τους μοναδική. Η ευτυχία του είναι η μάνα που τον φροντίζει, αλλά και οι φίλοι που τον ακούει, τον στηρίζει και τον παροτρύνει. Παιδί ατίθασο και πνεύμα ανήσυχο, ήξερε από πολύ μικρός ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Όταν ήταν 5 ετών, ο πατέρας του αγόρασε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση. Ο μικρός Στράτος ήθελε να ανοίξει την οθόνη και να μπει μέσα. Χρόνια αργότερα θα το κατάφερνε. Σχεδόν καρμικά η ζωή τον οδηγεί στο θέατρο τέχνης. Ο Κάρολος Κούν αναγνωρίζει το ταλέντο του και το εμπιστεύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον ήχο του όπλου την τελευταία παράσταση που σκηνοθέτησε. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που ξεχώρισε. Όχι όμως η τελευταία. Σύντομα κάνει το εντυπωσιακό ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με το τοπίο στην Ομίχλη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Εγώ είμαι ένα σαλιγκάρι που γλιστράει στο κενό. Δεν ξέρω που πάω. Κάνει τεράστια αίσθηση στη φανέλα με το νούμερο 9. Συνεργάζεται με τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς σκηνοθέτες. Με τον Παντελή Βούλγαρη, τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και πάρα πολλούς άλλους. Ο Στράτος Τζορτζογλου έχει γίνει αστέρι του σινεμά, όμως δεν ξεχνά ποτέ την πρώτη του αγάπη, το θέατρο. Και στο θεατρικό σανίδι συνεργάζεται με τα σπουδαιότερα ονόματα της εποχής. Βολανάκι, Ντασέν, Ευαγγελάτο, Πατεράκι, Βουτσινά. Ταλαντούχος και εύπλαστος, αναδεικνύεται σε έναν ηθοποιό με τεράστια γκάμα ρεπερτορίου. Οι σκηνοθέτες τον λατρεύουν και μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια. Ο Στράτος μπορεί να απορροφήσει τα πάντα μετατρέποντάς τα σε χρυσό πλεονέκτημα. Είναι ο ιδανικός ηθοποιός στο δύσκολο αυτό παιχνίδι μεταξύ της ομορφιάς και της αναγνώρισης. Ο Στράτος, σαν Μπιφ Λόμαν στο θάνατο ενός εμποράκου, ήταν ο πιο παθιασμένος Μπιφ που έχω δει ποτέ. Ο Στράτος είναι αυτό το σπάνιο φαινόμενο. Το φυσικό που συνδυάζει την εντυπωσιακή καλή εμφάνιση με αυτή την ειδική χρειά του ταλέντου που δίνει το φλογερό ταπεραμέντο με την αβίαστη προσωπική γοητεία. Το 1997 παίζει στην πρώτη του παράσταση στην Επίδαυρο. Είναι η φήνιση στο Ευρυπίδη. Μητέρα, έκλαψα όταν είδα το παλάτι, τους βωμούς των θεών, τα γυμνάσια όπου ανατράφηκα. Αν και το έχουν γίνει πολλές προτάσεις στο παρελθόν για το αρχαίο θέατρο, επιλέγει τη συγκεκριμένη παράσταση επειδή την Ιωκάστη υποδιόταν η Άννα Συνοδεινού. Ο βασιλιάς ετυλίχθηκε στο δίχτυ, θα πάει στις μπάτιες. Σαν να είχε με τον τραγικό ποιητή γραφτό, σημαντικό σταθμό στην καριέρα του, ήταν και άλλο ένα έργο του Ευρυπίδη. Οι Βάκχες που ανέβηκαν από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και μεταφέρθηκαν κινηματογραφικά από τον Μπρούνο Κόπολα. Και η τηλεοπτική του πορεία είναι εντυπωσιακή. Με αφετηρία τους φρουρούς της Αχαΐας έχει συμμετάσχει σε σειρές που έχουν μείνει αξέχαστες, όπως η Παλήρια, η Σκιά του Πολέμου και το Σημάδι του Έρωτα. Σε γουστάρει η χωριά της. Στην προσωπική του ζωή μπορεί να καμαρώσει για το πιο βελούδινο διαζύγιο της showbiz. Με την πρώην γυναίκα του Μαρία Γεωργιάδου είναι πολύ κοντά ο ένας τον άλλο και οι δυο τους έχουν προτεραιότητά τους τον μοναχογιό τους Αλκιβιάδη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια ο Αλκιβιάδης ζει με τον πατέρα του στη Νέα Υόρκη. Αν και στην αρχή ο Στράτος Τζορτζογλου είχε άγχος που από μπαμπάς του Σαββατοκύριακου θα γινόταν full time, τα κατάφερε περίφημα. Οι δυο τους μάλιστα έχουν συνεργαστεί και επαγγελματικά στην παράσταση Κραυγή που ανέβηκε στην Αστόρια. Να ζήσω ελεύθερος, στα δόγματα ουδέτερος, να αντέχω. Να αντέχω στον πόνο. Αν και στην Αμερική κάνει πραγματικά εξαιρετικές δουλειές, σπάνια θα καυχηθεί για τη διεθνή καριέρα του. Άνθρωπος πολυτάλαντος, εντυπωσίασε και με τη μίνιμαλ σειρά κοσμημάτων του, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Η χρονιά αυτή αποτελεί σίγουρα ένα επαγγελματικό ορόσημο. Μετά από 30 χρόνια, επιστρέφει στο θέατρο τέχνης με τη Φέδρα σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου. Παράλληλα, θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση που έχει εδώ και χρόνια κατακτήσει με σεμινάρια υποκριτικής στη βιβλιοθήκη Βολανάκη. Ο Στράτος Τζορτζογλου έχει διανύσει μια μεγάλη διαδρομή, καταβάλλοντας έντονο πνευματικό κόπο. Αν τον ρωτήσεις τώρα, θα σου μιλήσει για τη βοήθεια που πήρε από ένα βιβλίο. Θυμήσου πως το μόνο που σε περιορίζει είναι αυτό που έχεις φτιάξει ο ίδιος στο μυαλό σου. Έχοντας πια αποδομήσει τη lifestyle.